Εξοπόδατε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεβασμιότατοι Αρχιερείς, Κύριοι Άρχοντες, Αγαπητοί Χριστόδελφοι, το ιστορικό θέμα σήμερα και γενικότερα η ετεροκαρδινία καυγάται για τον είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε, μεγαλούκησε και έδρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εδώ είδε το φως των οφθαλμών, είδε τη δημιουργία του Θεού, εγνώρισε την πατροπαράδοτη ευσέβεια του λαού και από τα μέρη αυτά άρχισε τις εργαστικές περιοδίες του. Από τότε τον διεκδικούν πολλοί τόποι. Ξεκαθόνται οι άνθρωποι από όπου πέρασε, όπου υπάρχουν αποδείξεις ή πληροφορίες ότι δίδαξε, όπου ανοικοδομήθηκαν λαοί επ' ονόματι του, όπου φυσικά και μαρτύρησε. Έτσι σήμερα έγινε ένας οικουμενικός άνθρωπος, ένας εις Απόστολος του Χριστού, που έκανε μια μεγάλη επανάσταση στην εποχή του. Ένας άνθρωπος με ζήλο Θεού, σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες, διότι η επανάσταση δεν μπορεί να ερμηνεύεται και να προσδιορίζεται μόνο με όπλα και βόμβες, αλλά με ιδέες. Κυρίως όμως με τον λόγο που προέρχεται από μια εσωτερική αναγέννηση και πληρότητα των ανθρώπων. Κατά τον γνωστό λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του 14ου αιώνος, λόγο παλέει πάση λόγος, δύο δε της. Κάθε λόγος, κάθε ιδέα έχει την κανονική λόγο του. Αλλά κανείς δεν μπορεί να παλέψει με έναν άνθρωπο που έχει μια πνευματική πίστη τεραστίων διαστάσεων. Κυρίως την ενυπόστατη πίστη που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό το γνωρίζουμε από τους Αποστόλους και τους Μάρτυρες που με τη ζωή τους και τον καθαρό και ευθύ λόγο μετέτρεψαν τη σιδηρόφρακτη ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αυτό το βλέπουμε και στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος υπονόμευσε θετικά και αποτελεσματικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την ιδιότητα του Ισαποστόλου, του Χριστού και του Νεομάρτυρος. Αυτό θα το δούμε όταν εξετάσουμε τη μεγάλη προσφορά των Νεομαρτύρων, στους οποίους βέβαια συγκαταλέγεται και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος είναι ο μέγιστος των νεομαρτύρων. Για τη διαφύλαξη της ελληνοορθόδοξης παραδόσεως το υπόδουλο ελληνικό έθνος, αλλά και την προσφορά τους στην απελευθέρωση του 1821. Πράγματι, η διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης στους υπόδουλους Ρωμιούς και η άσπρηση του φλόγα της ελευθερίας οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες, ήδη στη λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τη Θεία Λειτουργία, τα λειτουργικά κείμενα, τα μυστήρια, τις ακολουθίες και την όλη της δομή, κυρίως με τη δράση των Οικουμενικών Πατριαρχών και των Συνόδων τους. Έπειτα οφείλεται στην κατατόπους προσφορά των δημογεωτιών, στη λειτουργία των σχολείων και των σχολών όπου ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν ή να παραλειτουργήσουν, με την παιδεία την οποία προσέφεραν. Ακόμη προσφερόταν από τους λόγιους Ρωμιούς, που μετανάστευσαν εκτός του υπόδουλου χώρου, οι οποίοι μαζί με τους εμπόρους, που είχαν πάντοτε στραμμένη την προσοχή τους στο υπόδουλο γένος, προσέφεραν με τον τρόπο τους για τη διατήρηση της άθμεστης μνήμης του γένους των Ρωμιών. Μεταξύ βέβαια άλλων αυτών σπουδαία σημασία και προσφορά στην παραμονή, στην ορθόδοξη πίστη, στην αναζήτηση της ελευθερίας και τελικά τα επαναστατικά κηρύγματα και κινήματα, με αποκορύφωμα την επανάσταση του 1821 προέρχεται κυρίως από τους νεομάρτυρες, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση κατέχει ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Νεομάρτυρες λέγονται οι χριστιανοί εκείνοι
κληρικοί, μοναχοί και αυτοί λαϊκοί, ή ακόμη και μερικοί εκχριστιανιστέντες μουσουλμάνοι, όπως ο Άγιος Νεομάρτης Αχμέτ, οι οποίοι ομολόγησαν τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Και γι' αυτό οι Οθωμανοί τους κατεδίκαζαν σε θάνατο. Εκείνο που έχει σημασία με τους νεομάρτυρες, που τους ξεχωρίζει από τους εθνομάρτυρες, είναι ότι έδιναν την ομολογία της πίστεως ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και όχι ο Αλλάχ των μουσουλμάνων. Έκαναν δηλαδή τη σαφή διάκριση μεταξύ του Θεού που κηρύττει η Εκκλησία και του Θεού των μουσουλμάνων. Αυτό σημαίνει ότι οι νεομάρτυρες δεν διακρίνονταν από ένα θρησκευτικό συγκριτισμό, από τη σχετικοκρατία ή το συνετικισμό, ούτε διακρίνονταν από την αρχή της θρησκευτικής περιεκτικότητας, αλλά διακατέχονταν από την αρχή της αποκλειστικότητας του πίστη, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι ο μοναδικός Θεός και γενικότερα ο τριαδικός Θεός είναι η ζωή της Εκκλησίας και των χριστιανών. Επιπλέον οι νεομάρτυρες υπέμειναν με αγιοπατρική και αγιοπνευματική υπομονή το μαρτύριο, χωρίς να αγανακτούν, χωρίς να ειδικήσουν, αλλά το έκαναν με χαρά και προσεύχονταν ακόμη και για τους βασανιστές τους και τους αθέους της εποχής τους. Ακόμη δε αμέσως μετά το μαρτύριο ακολουθούσαν θαυματουργικές ενέργειες, ιάσεις ασθενειών, απαλλαγή βασανιστικών προβλημάτων και πολλά άλλα, γι' αυτό και αμέσως άρχισε η τιμή τους με καθιέρωση εορτών, χωρίς να περιμένουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάποια πράξη, με ανοικοδόμηση ιερών ναών ή παρεκκλησίων, με την ειδική προσκύνηση των ιερών υψάμενους. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των νεομαρτύρων και των εθνομαρτύρων. Έτσι, η τιμή του Αγίου Κοσμά άρχισε αμέσως μετά το μαρτύριό του, όπως φαίνεται στην πρωτεύουσα της Υπήρου, τα Ιωάννα. Έτσι, το μαρτύριο των νεομαρτύρων και οι κειμενικές εκδηλώσεις υπήρξαν αιστείες τόσο εκκλησιαστικές όσο και εθνικές κατά την περίοδο της Δημοκρατίας, της Χναδιάς. Δηλαδή, γύρω από τον τάφο των νεομαρτύρων αναπτυσσόταν μια εκκλησιαστική ζωή και εθνική συνείδηση, με όλα τα συνεπακόλουθα. Ή τη διάκριση μεταξύ της Ορθοδόξου θεολογίας και της θρησκευτικής ιδεολογίας και βεβαίως την διατήρηση της φλόγας της ελευθερίας πνευματικής και εθνικής. Δεν υπάρχει στον χώρο μας πόλη στην οποία δεν αναπτύσσονταν τέτοιες πνευματικές αιστείες που συνετέλεσαν τελικά στην έκρηξη της Επαναστάσεως του 1821. Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης στα Ιωάννινα, ο Άγιος Θεόδωρος στην Κυρίνη, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος στη Ρώμη, οι Άγιοι Δημήτριος και Παύλος στην Τρίπολη και πολλοί άλλοι, και τελικά ο μέγιστος πάντων, ο Άγιος Κοσμάς ο Εκτολός, σε όλο το υπόθυνο γένος, ήταν εκείνοι που διαμόρφωσαν το κλίμα και την οτροπία και την ιδεολογία, θα έλεγα, της Επαναστάσεως των Ρωμιών. Δεν πρέπει κανείς να υποτιμά αυτή την πνευματική υποδομή του απελευθερωτικού αυτού αγώνα. Σε επίρρωση όλων όσων είπα μέχρι τώρα, θέλω να αναφερθώ ένα λίγο βεβαίως στο ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που έζησε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μεταξύ των άλλων βιβλίων του, συνέγραψε και το βιβλίο με τίτλο «Νέων Μαρτυρολόγιων», στο οποίο συγκέντρωσε το βίο και κυρίως το μαρτύριο των νεομαρτύρων και το επίκοσμα Πετρολού, που μαρτύρησαν μέχρι την εποχή του. Το σπουδαιότατο αυτό βιβλίο τελικά αποδείχθηκε ένα επαναστατικό βιβλίο
κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας. Συνήθως από πολλούς δίνεται σημασία στο θούριο του Ρήγα ή στην ελληνική νομαρχία και αγνοείται η μεγάλη προσφορά του αντιστασιακού αυτού λίγου, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ήλου, το οποίο μάλιστα προήλθε μέσα από τα σπλάκουνα της Ρωμιοσύνης και όχι έξω από αυτή. Το βιβλίο αυτό είναι ένα σάρπισμα πνευματικής ελευθερίας. Και αυτό γιατί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καταγράφοντας το μαρτύριο των νεομαρτύρων, βρίσκει την ευκαιρία, μα τους όρες τις σελίδες, χωρίς να φοβάται τους κατακτητές, να προτρέψει τους Ρωμιούς να υπομένουν τους πειρασμούς, να παραμένουν σταθεροί στην Χριστιανική Εκκλησία, να μετανοήσουν όσοι είχαν αρνηθεί τον Χριστό και τελαξοπίστησαν και τους προτρέπει ακόμη να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Μεταξύ των άλλων, τους απευθύνει τις εξής προτροπές που τις θέτει στο στόμα των νεομαρτύρων όλοι οι υπόδουλοι Ρωμιοί αγαπούσαν και σέβονταν. Τους λέει, λάβετε παράδειγμα υπομονής των θλίψεων, όπου δοκιμάζετε και από εμάς τους συναδέλφους σας, ομιλούν δηλαδή οι νεομάρτυρες. Και εσείς αν υπομένετε με ευχαριστία για το όνομα του Χριστού και τους δαρμούς, τας φυλακάς, τας αρνήσεις, τας αγκαρίας, τας ζημίας, τα ανυπόφορα δοσήματα και άλλα βάσανα όπου σας κάνουν οι κρατούντες, βέβαια ως μάρτυρες στην προαίρεση λογίζεστε κοντά εις τον Θεό. Στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν αρκείται μόνο να τονίζει την υπομονή, αλλά τους προτρέπει να μην αλλαξοπιστήσουν και χάσουν την πίστη τους και την εθνική τους συνείδηση. Και έτσι όπως λέει ευρίσκονται εν μέσω λύκων, ονομάζει δηλαδή τους κρατούντας Οθωμανούς λύκους. Λέγει, φυλακτείτε αδελφοί μου, να μην σας κλέψουν τον θησαυρό της Αγίας σας πίστεως. Ενθυμηθείτε πως ο Δεσπότης μας Χριστός, όπου σας έβαλε νοσάν τα πρόβατα ανάμεσα εις τα ανήμερα θηρία, σας έδωκε τη αυτή παραγγελία να είστε φρόνιμοι ως το φίλι. Και τους προέτρεπε να μην προτιμήσουν το σκότος από το φως, το ψεύδος από την αλήθεια, το χαρκούν και κάλπικο νόμισμα από το καθαρό και το δοκιμασμένο άλλαγμα. Και φτάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας να πει το φοβερό λόγο. Μη σας φοβίζουν αδελφοί τα άγρια πρόσωπα των τυράννων, ούτε το πλήθος αυτών, ούτε οι φωνές τους, ούτε οι φοβέρες τους. Μη σας φοβήσουν οι πληγές, οι σπάθες, οι αλυσίδες, οι φυλακές. Μη σας φοβήσουν οι φούρκες, τα τζεγγένια και οι πυρκαγιές. Είναι όντως φοβερές αυτές οι αντιστασιακές προτροπές στο ρωμαϊκό λαό από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, με αφορμή βέβαια την διοίκηση του μαρτυρίου των νεομαρτύρων. Γι' αυτό πιστεύουμε ακράδαντα, όπως έχουν κάνει και πολλοί ιστορικοί που σέβονται τον εαυτό τους, ότι ο τύπος του επαναστατημένου Έλληνα ήταν ο τύπος των Ορθοδόξων Ρωμιών, όπως διαμορφώθηκε από τη ζωή της Εκκλησίας και της θυσίας των νεομαρτύρων και το κήρυγμα το εγκύπος μάθη του Ετωλού. Γι' αυτό και η επικεφαλίδα που έβαλαν οι επαναστατημένοι Έλληνες στο πρώτο απελευθερωτικό σύνταγμα της Επιδάβου του 1822 και τη διακύψη της ανεξαρτησίας ήταν ενωνόμαχη της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και αμέσως μετά υπάρχει μια σαφής εξήγηση, εντός εισαγωγικών. Το ελληνικό έθνος
το υπό την φρικώδη οθωμαϊκή δυναστεία, μη δυνάμενο να φέρει το βαρύτατο πια παραδειγμάτιστον σιγών της τυραννίας και αποσύσαν αυτών μεγάλες θυσίες, κηρύσει σήμερον δια των ομίμων παραστών του, εις εθνική συνέλευση, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Ας προσέξουμε ότι η δήλωση αυτή έχει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, δηλαδή του Κυριακού Θεού που επικαλούνται στην αρχή και τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε Αυτόν. Οπότε φαίνεται σαφέστατα ότι το προήμιο του συντάγματος στον Κυριακό Θεό, όπως έχει η οικονομική πλευρά εφιόστορξη, δεν παράγει έννομες συνέπειες θρησκευτικού χαρακτήρα, ούτε έχει απλώς μια ιστορική αξία, αλλά απόρριτα διακηρύσει ότι το ελληνικό κράτος δεν είναι ένα έξωθεν ορμόμενο, συμβατικό υβρίδιο των μεγάλων δυνάμεων, προϊόν του από 1830 πρωτοκόλλου του Λονδίνου, αλλά είναι απότοκο μιας ριζοσπαστικής διαδικασίας με επαναστατική βάση και λαϊκή αφετηρία. Και γι' αυτό και ενδεχόμενη απάλληψη αυτού του προημίου του συντάγματος θα φανερώσει εξ πράγμαση απάρνηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της ελευθερίας της πατρίδος μας και του αίματος των αμαρτύρων και φυσικά των υπήρχων μάτων. Έτσι, αυτή η συνείδηση των Ρωμιών διαμορφώθηκε από τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ετωρού, ο οποίος πάντοτε άγγιζε τις ομιλίες του από το τι είναι η Αγία Τριάδα και πώς αυτή η διδασκαλία επηρεάζει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Εξοπότατε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, αγαπητοί αδελφοί, η πίστη στον Τριαδικό Θεό που είχαν οι νεομάρτυρες και έχησαν το αίμα τους γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Θεός που δίδαξε και έχησε το αίμα του γι' αυτό ήταν εκείνη που κράτησε και τον Ελληνισμό. Αντίθετα, στη Μεγάλη Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, όπου ανθούσε ο Ελληνισμός πριν τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, χάθηκε τελείως και η ελληνική παράδοση, αν και διδάχθηκε η ελληνική φιλοσοφία των προσακρατικών φιλοσόφων και του Πλάτωνος, και κυριαρχούσε τότε η ελληνική γλώσσα, χάθηκε όταν χάθηκε η ορθόδοξη πίστη. Είναι μια ιστορική αλήθεια και ένα ιστορικό δόγμα. Στον Άγιο Κοσμάτων Ετωρών, εις Απόστολο και Ιερομάρτυρα, όπως και στους άλλους νεομάρτυρες, οφείλουμε πολλά, κυρίως την διατήρηση της ορθοδόξου πίστεώς μας, την αγωνιστικότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας. Ας ζητήσουμε τις προσευχές τους για όλους μας που ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη, αλλά στην οποία δεχόμαστε πολλές θρησκευτικές και αλλιώτικες πολιτιστικές επιδράσεις. Με τον λεγόμενο μοντερνισμό, τον μεταμοντερνισμό, τον μεταχριστιανισμό, τη μεταορθοδοξία, τον σχετικισμό, οι Άγιοι να πρεσβεύουν για να αντισταθούμε σε κάθε τι που αλλοιώνει αυτόν τον αντίμητο θησαυρό της ελληνορθοδόξου παραδόσεως μας, έχοντας αγάπη σε κάθε αιτερότητα, αλλά δεν μπορούμε να καταστρέψουμε αυτό που είναι το μεδούλι του γένους μας. Φυσικά πρέπει να παρακαλέσουμε τον Άγιο Κοσμάτων Ετωρών να ενισχύει και τον εορτάζοντα σήμερα Μητροπολίτη Ετωλοακρατανίας Κοσμά που μας φιλοξενεί στη Μητρόπολη του, να τον κρατήνει και να τον βοηθά στο έργο του προς δόξα του Θεού και έκανον της Εκκλησίας του Χριστού. Αμήν.